Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Το δικό της θαύμα ζει η οικογένεια του Μάριου Πατσαδάκη, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στο Ηράκλειο. Αν και μέχρι σήμερα είχε προγραμματιστεί να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης, τα δεδομένα ανατράπηκαν, αφού ο 25χρονος κάνει ενθαρρυντικά βήματα προόδου και επιστρέφει εκτός απρόπτου την Τρίτη στη ζεστασιά του σπιτιού του. 13χρονη μαθήτρια στη Σιτία έσωσε ηλικιωμένο από βέβαιο πνιγμό. Η μαθήτρια είδε τον άντρα να βρίσκεται στο πεζοδρόμιο και να μην μπορεί να αναπνεύσει, παρέχοντάς του αμέσως τις πρώτες βοήθειες. Να σημειωθεί ότι το κορίτσι πριν 2 χρόνια είχε παρακολουθήσει σεμινάριο πρώτων βοηθειών στο σχολείο του. Οι διακοπές του Πάσχα είναι πρώτων πυλών, αλλά γιατί το Πάσχα στην Κρήτη είναι ιδιαίτερο? Μπείτε στην κατηγορία ταξίδια και μάθετε για ποιο λόγο το νησί μας βρίσκεται στη δεύτερη θέση των επιλογών για φέτος, με τα ξεχωριστά έθιμα το γλέντι και το φαγοπότι να ορίζουν το τελετουργικό των ημερών στη Μεγαλόνησο. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr από το κινητό, το tablet και τον υπολογιστή σας. neakrete.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.